Για να αντιμετωπίσεις την ανεργία πρέπει να έχεις επενδύσεις. Για να έχεις επενδύσεις σε μια περιοχή σαν τη Θράκη που έχει τα μειονεκτήματά της, διότι βρίσκεται μακριά από τα κέντρα κατανάλωσης, πρέπει να έχεις ιδιαίτερη στήριξη από μια κεντρική κυβέρνηση. Η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να κοιτάξει τα άκρα. Τι κάνανε οι Βυζαντινοί? Ενισχύανε τους ακρίτες, ενισχύανε τα σύνορα. Λοιπόν, και στη Θράκη. Για να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα στη Θράκη πρέπει να γίνουν επενδύσεις και πρέπει να ενισχυθούν οι επενδύσεις. Πρέπει να υπάρξουν ειδικά κίνητρα στη Θράκη, όχι ΕΟΣ που είναι καταστροφή, πραγματικά κίνητρα ώστε να μπορέσει να καλύψει τα αντικίνητρα. Και βέβαια, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα έπρεπε να είχε προχωρήσει στη Θράκη ο πετρελαουγός πύργου Αλεξανδρούπολης. Εγκληματικό λάθος του Γιώργου Παπανδρέου που το απέρριψε αυτό κατ' εντολήν άλλων. Η Θράκη σαν δίωδος πρέπει να υποστηρίξει κάθε αγωγό πετρελαίου ή φυσικού αερίου από κάθε πλευρά. Και ο ΤΑΠ είναι χρήσιμος και θα δώσει ορισμένες θέσεις εργασίας και ένα σχέδιο να υπάρξει ένα κέντρο έξω από την Αλεξανδρούπολη για LNG και ακόμα το θέμα του South Stream, του νοτίου αγωγού, το οποίο παίζεται αυτή τη στιγμή, είναι εκκρεμές. Δεν έχει καταργηθεί ο παλιός αγωγός. Υπάρχει η πρόταση Πούτιν να φτάσει στα ελληνοτουρκικά σύνορα ένα νέο στερματικό με φυσικό αέριο. Άρα εκεί θα μπορούσε ο αγωγός να συνεχίσει μέσα Ελλάδος. Αυτό θα είναι μια σημαντική ενίσχυση της περιοχής, διότι αυτός ο νέος αγωγός θα είναι μεγάλης χωρητικότητας με πολλαπλά ωφέλη στην τοπική κοινωνία. Ακόμα θα πρέπει να ενισχυθεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Έχει γίνει ένα λιμάνι το οποίο είναι ανενεργό αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν προσπάθεια, κάθε επένδυση η οποία μπορεί να γίνει στη Θράκη να βοηθηθεί και όχι να μπλέκει στα χαρτιά της γραφειοκρατίας όπως είναι ο Ζεόλιθος, που τόσο καιρό αυτό το στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά το Βόρειο Εύρο έχει μπλέξει στη γραφειοκρατία και δεν προχωράει. Ο Ζεόλιθος είναι κάτι το οποίο έχει τεράστιες δυνατότητες και τόσο καιρό είναι εγκληματικό, ιδιαίτερα στο Βόρειο Εύρο που δεινοπάθησε και με τις πλημμύρες όλη αυτή η περιοχή, να μένει μπλεγμένο και να μην προχωρεί λόγω γραφειοκρατίας. Χρειάζονται λοιπόν τομές. Εύχομαι η νέα κυβέρνηση να πρέπει να δει την περιφέρεια, να δει τη Θράκη, να δει τα νησιά, να μην δεχθεί καμία μείωση, καμία αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, όπως ζητάνε η Τρόικα, και με διάφορα μέτρα υποστήριξη. Ειδικά μέτρα για τις περιοχές τις ακριτικές και κάθε επένδυση ειδική βοήθεια. Εγώ πήγαινα στη Βουλγαρία και μου λέγανε να σου δώσουμε όλη την περιοχή, κάνε ένα εργοστάσιο. Έτσι βοηθιέται επιχειρηματίας, όχι να τον ταλαιπωρείς με γραφειοκρατίες και αν το φορτώνεις φορολογίες απίστευτες.